οι αδυναμίες του συστήματος αναδύθηκαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο, ενδεχομένως με δραματικό τρόπο θα έλεγα, όσον αφορά ειδικά την πρωτοβάθμια και τις ελλείψεις των επαρχιακών, των νομαρχιακών νοσοκομείων. Ξεκινάμε σήμερα αυτό για το οποίο σας είχα δεσμευθεί, ότι το πρόγραμμά μας θα είναι ένα πρόγραμμα βαπτισμένο από δημόσιο διάλογο με τα μέλη μας, τους φίλους μας, τους κοινωνικούς εταίρους και όλο τον ελληνικό λαό. Ένα πρόγραμμα που θα απαντά στα πολύ μεγάλα προβλήματα των ημερών μας. Και πώς θα μπορούσε να λείπει από αυτά τα προβλήματα το θέμα της υγείας μετά την απίστευτη περιπέτεια της πανδημίας τα τελευταία χρόνια. Συζητάμε με όλους, με έναν μόνο στόχο. Η πατρίδα μας, ο ελληνικός λαός, να ξαναζήσει μέρες κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας, γιατί αυτή είναι η παρακαταθήκη της δημοκρατικής παράταξης. Η εθνική αξιοπρέπεια και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ και αυτό γινόμαστε μέρα με τη μέρα, ως ισχυρή δύναμη που στα πρόσωπά σας συναντώ την ελπίδα και την πίστη σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι γενιές μαζί ξανακαταλαβαίνουν την αναγκαιότητα αυτή η παράταξη να παίξει όχι ένα ρυθμιστικό ρόλο, όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, αλλά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που θα γυρίσει σελίδα στην πατρίδα μας. Όλα μας τα βήματα θα γίνουν με την κοινωνία μπροστά. 8 Μαΐου εκλέγουμε νομαρχιακές δημοτικές οργανώσεις και συνέδρους για το συνέδριο που θα γίνει 20 με 22 Μαΐου. Και βέβαια την ίδια μέρα, όπως δεσμεύτηκε και το Δεκέμβριο, αποφασίζουμε για το σύμβολό μας και το όνομά μας, γιατί το όνομά μας είναι η ψυχή μας, είναι η ιστορία μας και αυτή την ιστορία θα τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Γιατί αυτή η ιστορία άφησε στον τόπο αυτό το εθνικό σύστημα υγείας που κάποιοι όλα τα προηγούμενα χρόνια με μια βαθιά συντηρητική αντίληψη περιφρονούσαν. Αυτό το σύστημα υγείας, με τους χιλιάδες ανθρώπους που έδωσαν αγώνες στα νοσοκομεία μας, τους υγειονομικούς κράτησαν όρθιο με τα όποια προβλήματα τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό.